παρουσίαση. Σήμερα θα κάνουμε μια εξάσκηση και παρουσίαση στο μοντάζ, ας πούμε, που μπορούμε να κάνουμε με χρήση KDNI στο Linux. Μαζί με τον Σέργιο ανεβάσαμε στο σερβερ εδώ πέρα κάποια αρχιάκια τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε εσείς, θα σας πω από πού, για να μπορέσετε να δουλεύετε παράλληλα, όπως το δείχνω εγώ, να κάνετε και εσείς κάποια εξάσκηση. Θα δουλέψουμε σε δύο λογισμικά. Το ένα είναι για επεξεργασία ήχου και το άλλο είναι για επεξεργασία του βίντεο. Την επεξεργασία ήχου μπορείτε να την κάνετε και στο KDNI, αλλά έχει πολύ καλύτερα εργαλεία το αυτούσιο λογισμικό που ασχολείται με την επεξεργασία ήχου παρά το KDNI. Οπότε έχουμε βάλει τα αρχεία σε ένα φάκελο μέσα στον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να δουλέψουμε. Να πω λίγο λίγα λόγια για την επεξεργασία βίντεο στο Linux. Όταν είχα πρωτοξεκινήσει να φτιάχνω βιντεάκια, έψαχνα να βρω ένα λογισμικό για να κάνω επεξεργασία βίντεο στο Linux. Υπάρχουν αρκετά. Το πρόβλημα είναι ότι όταν αρχίσει και αυξάνεται η δουλειά την οποία πρέπει να κάνεις για την επεξεργασία του βίντεο, τα ήδη υπάρχοντα λογισμικά ήταν πολύ υπέστατα. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετώπιζα στην επεξεργασία του βίντεο ήταν η χρήση του επεξεργαστή. Να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο φόρτο εργασίας που τρώει στην επεξεργασία του βίντεο, στο τελικό αποτέλεσμα το οποίο λέγεται rendering, αφού έχουμε ολοκληρώσει το project, κόψε, ράψε, βάλε εφέ, βάλε εκείνο, βάλε το άλλο και τώρα θέλω το αποτέλεσμα, εκεί παίζει μεγάλο ρόλο η ταχύτητα του επεξεργαστή. Όλα τα λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούσα μέχρι εκείνη την περίοδο πριν βρω το KDNI, δεν χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του επεξεργαστή. Παράδειγμα, το OpenShot, δεν ξέρω τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Μέχρι τότε που το χρησιμοποιούσα, ενώ εγώ έχω τετραπύρινο επεξεργαστή, χρησιμοποιούσα μόνο τον έναν πυρήνα. Οι τρεις πηγαίναν χαμένοι. Οπότε μία δουλειά rendering 30 λεπτών βίντεο στο αποτέλεσμα θα μου έπαιρνε 3 με 4 ώρες περίπου. Αντίθετα, αν εκμεταλλευόταν και τους 4 πυρήνες, αυτό θα μειωνόταν σε μία ώρα το rendering, το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, αφού δοκίμασα πάρα πολλά λογισμικά, Cinerella, κάποια άλλα με περίεργα ονόματα, το PyTV, νομίζω υπάρχει και το PyTV, κατέληξα στο KDNI. Πολλοί θα πούνε, μα είναι KDE και κατεβάζει ένα σωρό πακέτα. Ποσός με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Γιατί κάνει σωστά τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Σήμερα θα δούμε τα πάρα πολύ βασικά που στο 95% των περιπτώσεων κάνουν όλοι. Δηλαδή τι, έχουμε ένα βιντεάκι από έναν π.χ. αγώνα ενός φίλου, ενός παιδιού, ένα αστείο που κάνει το παιδί μας, κάποιες σκηνές από διακοπές και θέλουμε λίγο να το φτιάξουμε. Αυτά τα βασικά θα δούμε. Πώς θα βάλουμε μια μουσική στο background, πώς θα διορθώσουμε λίγο το θόρυβο που μπορεί να έχει ο ήχος της κάμερας είτε από τον άνεμο, ξέρετε, αν είστε στη θάλασσα και τραβάτε ένα βιντεάκι που παίζει, ας πούμε, ο ανιψιός σας, είναι ο άνεμος εκεί πέρα και κάνει λίγο ένα θόρυβο περίεργο. Αυτό θα δούμε πώς μπορούμε εύκολα. Μιλάς για βίντεο, τι μορφή το βίντεο. Εντάξει, βλέπουμε ένα MP4, μπορεί να είναι άδειο, μπορεί να είναι κάποια άλλη μορφή. Δεν μας νοιάζει η πηγή. Τι υποστηρίζει το. Τα πάντα, δεν μας νοιάζει η πηγή. Το KDNI δεν κοιτάει. Του βάζεις βίντεο, εγώ θα δείτε ότι θα βάλω move, θα βάλω και ένα MP4. Δεν τον νοιάζει. Το αποτέλεσμα, το τι θα το βγάλεις, είναι δικό σου θέμα μετά. Τι παίρνει το πρόβλημα. Ό,τι θέλεις. Move, MP4, MP2, όλα. Okay. Βλέπεις, παίρνει και εικόνες, παίρνει ό,τι θέλεις. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να καθαρίσουμε λίγο τον ήχο και μπορούμε να βάλουμε και ένα λόγο, ας πούμε, αν φτιάχνουμε ένα βιντεάκι για την κοινότητά μας, μπορούμε να βάλουμε και ένα λόγο, ας πούμε, δεξιά κάτω ή δεξιά πάνω, να φαίνεται το σηματάκι, ας πούμε, της κοινότητας. Και θα δούμε πώς μπορούμε να κόψουμε το βιντεάκι, να παίρνουμε πολλές πηγές από κομμάτια βιντεάκια, να τα ενώνουμε και να κάνουμε ένα εύκολο transition, δηλαδή να μπορούμε να αλλάζουμε σκηνές χωρίς να υπάρχει αυτό το απότομο, ας πούμε, εμφανίζεται κάτι ή εξαφανίζεται κάτι. Να μάθουμε λίγο το KDNI. Το KDNI έχει αυτά εδώ τα παραθυράκια, τα κουτάκια, ας πούμε. Το πρώτο κουτάκι είναι το κουτάκι εδώ πέρα των clips. Εδώ είναι ουσιαστικά πετάμε ό,τι υλικό θέλουμε να το επεξεργαστούμε. Ένα κουτάκι όπου πετάμε τα αρχεία στα οποία θα δουλέψουμε. Αυτό το κουτάκι το οποίο φαίνεται λίγο ανενεργό είναι το κουτάκι με τα εφέ, τα διαθέσιμα εφέ που μπορούμε να βάλουμε στο project.
Και το βασικότερο είναι αυτό εδώ το σημείο που θα εμφανίζεται το βίντεο, η πηγή του βίντεο, όπως είναι αυτούσια και ταυτόχρονα το project, δηλαδή ποια κομμάτια δουλεύουμε. Θα το καταλάβουμε αμέσως όταν θα βάλουμε τα αρχεία. Κάτω έχουμε τρεις σειρές από σημεία που μπορούμε να βάζουμε βίντεο και δύο ήχου. Αυτά μπορούν να είναι ακόμη περισσότερα, δηλαδή μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον πηγές ήχου, επιπλέον πηγές κομμάτια τα οποία μπορούμε να βάλουμε είτε βίντεο είτε ήχο. Από default έχει τρία σημεία για να βάζουμε τα βίντεο και δύο σημεία για να βάζουμε τον ήχο. Κάτω έχει τα εργαλεία και τα οποία θα δουλέψουμε πιο πολύ, είναι το ψαλιδάκι εδώ και το ποντίκι το οποίο κάνει grab, ουσιαστικά πιάνει το αρχείο βίντεο. Το κουμπάκι render είναι ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα, αφού αποφασίσουμε ότι έχουμε φτιάξει, έχουμε κόψει, έχουμε βάλει, είναι το σημείο όπου τελειώσαμε πια, θα βάλουμε να βγει το αποτέλεσμα. Το πρώτο κομμάτι είναι ουσιαστικά το που θα το αποθηκεύσει, είναι η διαδρομή και έχουμε διάφορες εξαγωγές κόντεκ στο τι θέλουμε να το βγάλουμε. Έχει και WebM που είναι της Google αν θυμάμαι καλά, έχει H.264 το οποίο αν θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή είναι ακόμα το καλύτερο, έπανω, νομίζω είναι το καλύτερο, H.264. Μπράβο, υψηλή ανάλυση. Υπάρχει και το MPEG-2 το οποίο είναι αρκετά καλό. Για να φορτώσουμε το βίντεο. Εγώ χρησιμοποιώ το H.264. Βέβαια, το HDMI έχει το εξής καλό. Αν πατήσετε εδώ πέρα destination, δηλαδή πού θέλετε να το στείλετε το βίντεο, θα δείτε ότι έχει μια λίστα από τα αγαπημένα που μπορείτε να συλλέξετε. Εκεί πέρα επίσης, αν πάτε στο site του KDNI, θα δείτε διάφορα προφίλ για διάφορες συσκευές, το οποίο απλά κάνετε εισαγωγή εσείς στο προφίλ και αυτό ξέρει τι θα κάνει το βίντεο. Οπότε φτιάχνει ένα βίντεο φορμά, το οποίο είναι συμβατό με αυτή τη συσκευή. Θα δείτε πάρα πολλά φορμά, το έχουν κάνει χρήστες στο διαδίκτυο. Το όλοι λίγο αυτό που λέει στο σελίδες. Ιστοχώρη το λέει. Οπότε βλέπετε ότι έχει κάποια προφίλ από μόνο του για εξαγωγή 720 ανάλυση σε YouTube, σε Vimeo και σε Dailymotion. Τα πιο γνωστά θέλω πάντα μόνο. Να ρωτήσω κάτι. Έχει εξαγωγή σε όλο. Βέβαια. Αυτό είναι καλό. Βέβαια, έχει τα πάντα. Γιατί είναι προτιμότερο σε όλο, μικρότερο μέγεθος. Εδώ. Πού το δείξεις. Και ώρα. Γιατί μου το έχει έτσι. Εντάξει. Πού ήταν αυτό. Λοιπόν, websites, δηλαδή ιστοσελίδες και βλέπετε κάποια προφίλ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν θέλετε να εξάγετε, ας πούμε, σε YouTube κλπ. Αυτό ουσιαστικά θα βγάλει το βιντεάκι σε ανάλυση 720p, αυτό που βλέπουμε τι ανάλυση θα έχει. Έχει και πιο μεγάλα να βγάλει, αλλά εντάξει τώρα δεν θα το βάλω πιο νομίζει. Εκείνο το άλλο τι είναι που πάει με 480. Αυτό εδώ. Πάλι YouTube. Αυτό είναι βίντεο, ναι, και αυτό είναι για YouTube. Είναι η μικρή ανάλυση. Έχει πιο μικρή το YouTube, αλλά. ESD, ναι. 480 είναι, μετά πάει 720, μετά πάει 1080 κλπ. 4K κάποια στιγμή νομίζω και θέλουμε να βγάλουμε. Έχει. 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 Έχουν βγάλει, Έχουν ξεφύγει. Σημαντικό κομμάτι εδώ πέρα. Το βλέπετε που λέει πώ το μεταφράζει εδώ πέρα στα ελληνικά. Encoder threads. Δεν το μεταφράζει το ίδιο. Το κρατάει έτσι. Βέβαια δεν ήξερε τι να το πει. Encoder, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι σε πόσα παράλληλα κομμάτια θα κομματιάσω τη δουλειά και θα το στείλω στον επεξεργαστή. Λοιπόν, αυτό που έλεγα στο open source ήταν εδώ κρατούσε ένα. Δεν μπορούσε να το κομματιάσει, να στείλει σε πολλαπλές πηγές. Αυτό συνήθως είναι διπλάσιο του αριθμού των πυρήνων που έχει ο επεξεργαστής σας. Δηλαδή, αν ο πυρήνας είναι dual core της Intel, εδώ συνήθως θα λέει 4. Με την προϋπόθεση ότι συνήθως είναι ενεργοποιημένο, δεν είναι. Α, μπορεί να μην έχει hyper-threading. Η τεχνολογία hyper-threading κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάνει δύο φορές τη φυσική επεξεργαστική ισχύ, την κάνει και εικονική.
Άρα, αν έχετε διπλήρινο επεξεργαστή και υπάρχει hyper-threading, αν μπορεί να πάει παραπάνω, χρησιμοποιήστε το. Δηλαδή, μπορεί να πάει μέχρι 4. Εγώ έχω τετραπλήρινο, γι' αυτό και δείχνει 8. Έτσι. Οπότε θα δούμε στο τέλος, όταν θα στείλει το αποτέλεσμα του βίντεο για επεξεργασία, θα δείτε και τους 4 πυρήνες να χρησιμοποιούνται. Όχι πάντα στον ίδιο βαθμό, αλλά χρησιμοποιούνται. Τέλεια. Είδαμε, ανακεφαλαίωση για να μην χαθούμε, είδαμε το γραφικό περιβάλλον, είδαμε ουσιαστικά τα βιντεάκια τα βάζουμε εδώ, τα εφέ θα τα δούμε εδώ πέρα πώς θα εμφανιστούν, το project το οποίο δουλεύουμε και τα σημεία στα οποία εμφανίζονται τα βιντεάκια όταν θα τα βάζουμε εδώ πέρα. Και το κουμπάκι render, το αποτέλεσμα ουσιαστικά που θέλουμε να εξάγουμε, ανάλογα από το που θέλουμε να το εξάγουμε ή απλά εστιάζοντας στο αρχείο και όχι στο που. Και το encoder threads, το οποίο είναι ανάλογα με τον επεξεργαστή μας. Έχουμε λοιπόν 4 αρχιάκια, λογικά έχετε όλοι. Έχουμε έναν timer, το βασικό βίντεο πάνω στο οποίο θα δουλέψουμε, ένα logo το οποίο θα βάλουμε και μία μουσική στο background. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο το βιντεάκι, πάνω σε τι θα δουλέψουμε. Είναι ένα βιντεάκι από κάποια παιδιά που κάνουν escape. Για να δω. Ωραία. Έχει λίγο ένα θόρυβο από την γύρω περιοχή, από αυτοκίνητα που περνάνε κλπ. Θα δούμε πώς μπορούμε αυτό να το διορθώσουμε λιγάκι και να κάνουμε λίγο πιο καθαρό τον ήχο του skate, ας πούμε. Να εστιάσουμε εκεί. Αυτό τώρα το τι θα βγάλετε έχει σημασία το τι θέλετε να κάνετε εσείς. Π.χ. όταν θα τελειώσει το βίντεο και θα το πάρω εγώ από τον Σέργιο, ξέρω ότι στο background θα υπάρχει ένας ήχος, ένας βόμβος από τους υπολογιστές, από ομιλίες που μπορεί να κάνετε μεταξύ σας σε απορίες. Όλα αυτά εγώ στο τελικό αποτέλεσμα θα τα σβήσω και θα ακούγουμε μόνο εγώ. Θα δούμε λοιπόν πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό ονομάζεται noise removal, πώς θα αφαιρούμε τον ήχο. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε άποτα. Αυτό έχει και ένα όριο, έτσι. Έχει ένα όριο. Το πρώτο βήμα για να το κάνουμε αυτό είναι να ανοίξουμε λίγο, ξεχνάμε λίγο για λίγη ώρα το KDN Live, κατεβάζουμε το παράθυρο και ανοίγουμε όλοι το Audacity. Θα το βρείτε πάλι βίντεο, εικόνα βίντεο, εφαρμογές εικόνα βίντεο και θα δείτε Audacity. Είναι αυτό το πρόγραμμα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο πρόγραμμα, δηλαδή είναι επεξεργαστή ήχου που μπορεί να φτάσει πάρα πολύ βαθιά. Δεν θα δούμε όλο το concept, θα δούμε απλά πώς δουλεύει. Πώς θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας για να αφαιρέσουμε τον πιθανό θόρυβο. Το ανοίξαμε όλοι? Τέλειο. Θα πάρουμε λοιπόν το βίντεο, το μοντάζ 2.mov, έτσι, και θα το πετάξουμε μέσα. Σέρνουμε και το αφήνουμε. Στο γκρι μέρος, Ναι, ναι, στο γκρι μέρος το παίρνουμε και το πετάμε. Και θα βγάλει αυτό εδώ. Αυτή είναι η κυματομορφή του ήχου. Δηλαδή, αν πατήσω εγώ τώρα play, προσέξτε εδώ πέρα. Αυτό εδώ το σημείο εδώ πέρα, συνήθως που είναι ένα μονότονο πράγμα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι αυτός ο θόρυβος. Είναι ο βόμβος. Συνήθως έτσι μπορείτε να τον ξεχωρίσετε. Μπορείτε να ζουμάρετε κρατώντας το control και να δείτε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες της σχηματομορφής του ήχου. Το control και το σκορλάκι μας. Εντοπίσει ότι υπάρχει θόρυβος στον ήχο και θέλουμε εμείς να αφαιρέσουμε λίγο τον ήχο. Για να το κάνουμε αυτό, προσπαθούμε να βρούμε μια περιοχή όπου έχει κάποιον κοινό θόρυβο. Δηλαδή αυτό εδώ το σημείο όπως βλέπετε μοιάζει λίγο με έναν βόμβο, ας πούμε, ο οποίος είναι μόνιμος και υπάρχει παντού. Έτσι. Επιλέγουμε αυτή την περιοχή, έτσι, με κλικ και τραβώντας ουσιαστικά με το ποντίκι μέχρι το σημείο που θέλουμε να το πάρουμε ως δείγμα. Αφού επιλέξουμε το δείγμα μας, εντάξει όλοι, ωραία,
πάμε στο μενού που λέει εφέ. Όπα, συγγνώμη, εγώ έχω πατήσει το βίντεο. Αν έχετε πατήσει play ή pause, λογικά δεν θα σας αφήσει να κάνετε το εφέ. Δηλαδή θα είναι γκρι αυτά. Αν είναι λευκά, δηλαδή είναι επιλέξιμα, τότε είστε εντάξει. Πού θα πάμε εδώ? Θα πάμε στο μενού πάνω, εφέ. Εφέ. Έτσι. Εφέ. Πάμε εδώ που λέει, έχει πάρα πολλά εφέ. Όπως βλέπετε, για επεξεργασία έχει πράγματα τα οποία εγώ δεν τα έχω χρησιμοποιήσει και δεν ξέρω τι κάνω. Εμείς θέλουμε το noise removal. Αφού το πατήσουμε, θα δούμε αυτό το παραθυράκι. Όποιος είναι μηχανικός ή που και ξέρει πέντε πράγματα από Hertz, από την πι και αυτά, μπορεί να τα πειράξει και αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό εδώ το κουμπάκι. Αφού εμείς έχουμε επιλέξει το δείγμα, αν πατήσουμε αυτό, θα το έχει στη μνήμη του ότι θέλω αυτό το δείγμα να το δεις σε όλο το αρχείο. Πατάμε λοιπόν αυτό το κουμπί και θα χαθεί το παράθυρο. Εντάξει, yeah. Χάθηκε. Τώρα θέλω όλοι να επιλέξετε Ctrl-A για να επιλέξω όλο το αρχείο. Ξανά, εφέ, noise removal και τώρα πατάμε OK. Με το που πατήσουμε OK, θα δείτε ότι τσακ, βλέπετε, λεπτύνθηκε η γραμμή, έφυγε ο περιττός θόρυβος που επιλέξαμε, έφυγε. Και έχει φύγει σε όλο το αρχείο. Έτσι, σε όλο το αρχείο έχει φύγει αυτό το κομμάτι. Πάει και βρίσκει το ίδιο το σημείο όπου και αν το βρει σαν συχνότητα και το αφήνει. Ωραία, τελειώσαμε λοιπόν με τον ήχο, βγάλαμε το θόρυβο, πάμε λοιπόν αρχείο, έτσι, και export, εξαγωγή, αρχείο εξαγωγή. Εντάξει, yeah. Πάμε στο φάκελό μας και κρατάμε το όνομα τέλος πάντων που έχει δώσει και πατάμε save. Μπορούμε να γράψουμε τέλος πάντων στοιχεία που θέλουμε να κουβαλάει το αρχείο, δεν μας ενδιαφέρει και πατάμε OK. Και παίρνει όλο αυτό το αρχείο πλέον και το βγάζει σαν MP3 αρχείο. Προσέξτε, το αρχικό βίντεο το οποίο βάλαμε εκεί μέσα δεν έχει πειραχτεί. Εντάξει, δηλαδή το αρχικό βίντεο που εμείς πετάξαμε μέσα για να πάρουμε τον ήχο και να τον επεξεργαστούμε δεν έχει πειραχτεί. Εμάς μας έδωσε απλά τον ήχο για να τον επεξεργαστούμε και να το βγάλουμε σε ένα καινούριο αρχείο. Έτοιμο. Εδώ τελείωσε με το Audacity. Έχει πάρα πολλά πραγματάκια που μπορείτε να διαβάσετε και να μελετήσετε το τι μπορείτε να κάνετε με το Audacity. Να προσθέσετε επιπλέον κομμάτια από πάνω. Να κάνετε ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Δεν θα πούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες γιατί δεν είναι κάτι κοινό που το κάνουν όλοι. Δεν είναι περισσότερο επαγγελματίες τα σκοπεύματα. Έχουμε τελειώσει με το Audacity. Μπορείτε να το κλείσετε και να πατήσετε Save Changes. Το μοντάζ που δεν είναι. Άρα, τι έχουμε τώρα λοιπόν. Έχουμε πάλι το countdown που είχαμε, το logo που είχαμε, το μοντάζ move το είχαμε, τη μουσική από πίσω είχαμε και ένα επιπλέον που είναι το αρχείο ήχου. Βάζουμε το αρχείο ήχου. Ωραία. Μόνο αυτά τα δύο βάλτε λίγο. Δηλαδή θέλω να βάλετε το αρχείο ήχου που βγάλαμε και το αρχικό βίντεο. Ναι. Ωραία. Σε πρώτη φάση θα κάνουμε το εξής, το πιο εύκολο πράγμα. Θα μάθουμε τα πρώτα βήματα. Θα πάρουμε αυτό το αρχείο ήχου και θα το ενώσουμε με το αρχείο βίντεο. Γιατί αυτό το αρχείο ήχου το εξάγαμε από το Audacity και δεν έχει το θόρυβο. Το αρχικό βίντεο όμως έχει το θόρυβο και θέλουμε εμείς να το απενεργοποιήσουμε αυτό το ήχο. Πώς θα το κάνουμε? Πολύ απλά, το πιο εύκολος τρόπος είναι παίρνουμε το αρχείο βίντεο, το βάζουμε με την κίνηση του ποντικού, δηλαδή το τραβάμε και το αφήνουμε εδώ πέρα. Με control και σκρολάρισμα του ποντικού μπορούμε να ζουμάρουμε. Έτσι. Το κάνατε όλοι. Και εδώ έχουμε ουσιαστικά το βίντεο με το χαλασμένο τον ήχο, τέλος πάντων. Αυτό είναι ο ήχος που είναι ενσωματωμένος στο βίντεο. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Ωραία. Τι κάνουμε, υπάρχουν δύο τρόποι. Θα δείξω τον πιο συνηθισμένο. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να πατήσουμε εδώ πέρα που λέει το κουμπάκι, το βλέπετε, το mute. Το οποίο τι κάνει, απενεργοποιεί τον ήχο που έχει το βίντεο. Και εμείς τι κάνουμε, παίρνουμε μετά το δεύτερο αρχείο του ήχου, το πετάμε από κάτω, πατάμε render. Και αυτά ενώθηκαν. Εγώ θα δείξω τον άλλον τρόπο που είναι πιο βολικός γιατί θα το χρησιμοποιήσετε πιο πολύ από ό,τι το mute. Τι κάνετε, κάνετε δεξί κλικ
όπως είπα, το βίντεο και ο ήχος στην πραγματικότητα είναι δύο ξεχωριστές οντότητες. Δεν είναι κάτι ενωπημένο. Μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε αυτά. Κάνουμε δεξί κλικ στο αρχείο εδώ πέρα και πατάμε split audio. Πώς το λέει στα ελληνικά, διαχωρισμό κομματιού ήχου. Κομματιού ήχου. Πατάμε διαχωρισμό κομματιού ήχου. Αν το πατήσουμε, θα δούμε ότι παίρνει το αρχείο ήχου και το πάει κάτω. Ωραία. Προσέξτε όμως. Βλέπετε αυτό το μπλε. Είναι ακόμα γκρουπαρισμένα, που σημαίνει ότι όπου και αν το τραβήξω, το πάει μαζί. Ένα μπλοκ. Ένα μπλοκ είναι ουσιαστικά, ένα κουτάκι το οποίο ακόμα τα έχει μαζί. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Κάνουμε πάλι δεξί κλικ και πόσο έχει μεταφράσει, ungroup clips λέει. Ανέρεση ομαδοποίηση. Πατάμε λοιπόν ανέρεση ομαδοποίηση και είναι πλέον ξέχωρα αρχείο. Αυτό το αρχείο λοιπόν το επιλέγουμε και πατάμε delete. Πάμε λοιπόν τώρα στο αρχείο που βγάλαμε και το τραβάμε και το βάζουμε στη θέση του. Στη θέση του προηγούμενου. Αυτό ήταν η πρώτη εισαγωγή, πώς βγάζουμε τον ήχο, πώς διαγράφουμε τον ήχο που δεν θέλουμε, βάζουμε την καινούρια πηγή ήχου και πάμε τώρα να κάνουμε ένα πρώτο render. Πατάμε το κουμπί όλοι render και μετά πατάμε render file. Τι λέει, πώς το μεταφράζει αυτό. Υλοποίησε βίντεο σε αρχείο. Έτσι, το πατάμε. Και ξεκινάει η διαδικασία. Εδώ θα δείτε, θα σας δείξει σε πόση ώρα περίπου θα τελειώσει το render του βίντεο, την υλοποίηση του τελικού αποτελέσματος. Πάμε ξανά να δουλέψουμε στο καινούριο αρχείο που έχουμε. Ανοίγουμε λοιπόν, πατώντας εδώ πέρα αν θέλετε με το κουμπάκι, βλέπετε, και προσθέτουμε τα βιντεάκια που θα δουλέψουμε. Δηλαδή εδώ θέλουμε το 5 minute countdown, θέλουμε το logo, θέλουμε το καινούριο Greek Loop 2 και θέλουμε και τη μουσική υπόκουση. Ωραία. Έχουμε λοιπόν ένα εντάλλητο counter τέλος πάντων, το οποίο πάει προς τα πίσω του χρόνου. Αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε σαν εισαγωγή. Δεν θα βάλουμε όμως και τα 5 λεπτά, δεν θα περιμένουμε να δείχνει το βίντεο 5 λεπτά. Θα βάλουμε τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα να κάνει ένα προς τα πίσω 5, 4, 3, 2, 1 στην αρχή του βίντεο και μετά θα μπαίνει το βίντεο. Δηλαδή πρέπει εξ αρχής να σκεφτούμε λίγο πώς θα διαμορφώσουμε το μοντάζ. Θέλουμε λοιπόν ένα μερικά δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει το βίντεο να δείχνει προς τα πίσω ότι ξεκινάει το βίντεο. Μετά θέλουμε να μπαίνει το βίντεο, να εμφανίζεται το λογότυπο που θέλουμε εμείς να εμφανίζεται και να υπάρχει και μια μουσική υπόκοση στην ταινία. Δύο τρόποι υπάρχουν για να δουλέψετε. Ή παίρνετε το αρχείο, μην το κάνετε όμως, θα σας δείξω απλά, μην το κάνετε. Ή παίρνετε το αρχείο και παίρνετε με το ψαλιδάκι και κόβετε στο σημείο που ξεκινάει τα 5 δευτερόλεπτα και διαγράφετε, που είναι λίγο ό,τι να είναι αυτό, δεν έχει νόημα. Ή το δουλεύετε με τη χρήση των δύο καρτελών εδώ πέρα, Clip Monitor και Project Monitor. Είναι οι δύο οθόνες πάνω στις οποίες θα δουλεύετε. Το Clip Monitor, αυτή η πρώτη επισκόψη, δείχνει τα αρχεία εδώ πέρα που δουλεύουν. Το Project Monitor δείχνει το χώρο εργασίας. Ό,τι συμβαίνει δηλαδή στο χώρο εργασίας εμφανίζεται στο Project Monitor. Ό,τι υπάρχει στο clip, εμφανίζεται στο clip monitor. Το πιάσαμε, θα δείτε τη διαφορά. Δεν υπάρχει άγχος. Είπαμε, αυτή η καρτέλα δείχνει ό,τι συμβαίνει εδώ πέρα. Το project monitor δείχνει ό,τι συμβαίνει εδώ πέρα. Δύο βασικά εργαλειάκια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι αυτά εδώ τα δύο κουμπάκια. Αρχείο και τέλος. Σημείο έναρξης, σημείο τερματισμού. Έχουμε το βίντεο στα αρχεία μας και θέλουμε τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα να τα βάλουμε στο project μας. Ωραία, βλέπουμε λοιπόν το βίντεο και πάμε κάπου με το ποντίκι κλικ 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 στο σημείο όπου θα φτάσει ας πούμε στα 6 δευτερόλεπτα, περιμένουμε και πατάμε pause. Έτσι, πατήσαμε pause για να σταματήσει εκεί. Εκεί λοιπόν πατάμε το κουμπί ορισμού σημείου έναρξης. Αυτό εδώ το κουμπάκι. Εδώ κοιτάξτε. Αυτό εδώ το κουμπί. Έτσι. Παρένθεση αρχική.
πατάμε εκεί πέρα και από εδώ και πέρα ξεκινάει ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Αφήνουμε το βίντεο να ξαναπαίξει. Και μετά κλείνουμε την παρένθεση. Να πάμε το ποντίκι πάνω στο βίντεο αυτό και το τραβάμε και το πάμε κάτω. Μάλιστα. Και αν πατήσετε τώρα το play, όπως έχετε εδώ το ποντίκι, άκυρο αυτό, θα δείτε ότι έχει αλλάξει η καρτέλα αυτό. Click monitor, πήγε στο project monitor. Δηλαδή τώρα μας δείχνει τι συμβαίνει εδώ πέρα. Ναι. Τώρα, επειδή θα βάλουμε το λογότυπο, έτσι, και θέλουμε για ευκολία χρήση ουσιαστικά, δεν έχει σημασία στο τελικό αποτέλεσμα, το λογότυπο για ευκολία θα το βάλουμε στην πάνω σειρά, έτσι, και τα υπόλοιπα βιντεάκια θα τα βάλουμε στην κάτω σειρά. Δηλαδή τα σημεία που θα κόψουμε θα τα βάλουμε στην κάτω σειρά. Άρα το επόμενο βήμα είναι να βάλουμε τα υπόλοιπα βιντεάκια που θέλουμε σαν κομμάτια να τα έχουμε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο που είναι το Greek Look 2, που αν πατήσουμε να κάνουμε play θα δούμε ότι υπάρχει το βιντεάκι. Είμαστε στην καρτέλα Click Monitor γιατί δείχνει αυτό εδώ το κομμάτι. Και θέλουμε τώρα κάποια σημεία από αυτό το βίντεο, δεν το θέλουμε όλο τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι τυχαίο το τι θα βάλετε εσείς, ό,τι θέλετε. Αφήστε λίγο να παίξει το βίντεο. Εγώ θέλω ας πούμε αυτό το σημείο. Εδώ πέρα, να ξεκινάει το βίντεο από εδώ, να παίζει λίγο. Και μέχρι εδώ. Δηλαδή μέχρι λίγο πριν εμφανιστεί αυτός. Και κλείνω την παρένθεση. Επειδή αυτό που θα σας πω τώρα πρέπει να το κάνουμε πάντα στην αρχή, καλό είναι πριν κάνετε οτιδήποτε να αποθηκεύσετε την εργασία σας. Δηλαδή πατήστε save. Αυτό προσέξτε, αποθηκεύει το project, δεν αποθηκεύει το βίντεο. Δηλαδή το αρχείο που θα αποθηκεύσει είναι ένα αρχείο που περιγράφει πού βρίσκονται τα κομμάτια, εργαλεία, τα βίντεο και ήχη και το μέχρι που έχετε φτάσει στο project. Ένα αρχιάκι θα βγάλει, το οποίο είναι ουσιαστικά το αρχείο που περιγράφει την όλη δουλειά. Το αποθηκεύετε. Είναι τη σκοπιμότητα. Σκοπιμότητα, ότι κάποιος σε πήρε τηλέφωνο και πρέπει να φύγεις. Τι θα κάνεις. Θες να αποθηκεύσεις την εργασία, να είναι εκεί πέρα όπως είναι, να κλείσεις τον υπολογιστή και να φύγεις. Και όταν ανοίξεις ξανά τον υπολογιστή, να κάνεις διπλό κλικ σε αυτό το αρχείο και να αρχίσεις να φορτώνει όλα τη δουλειά που έχεις κάνει τώρα. Έτσι. Δηλαδή, δεν είναι το αρχείο του βίντεο, είναι το αρχείο του έργου. Που περιγράφει τι κομμάτια έχεις βάλει, τι πρέπει να βάλει, τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Επίσης, πολύ σημαντικό, μπορεί να κρασάρει. Το KDNI πολύ συχνά μπορεί να κρασάρει για χύψη λόγους. Αν δεν έχεις αποθηκεύσει μέχρι τώρα, θα χάσεις 2 ώρες δουλειάς που μπορεί να χάσεις. Προσοχή, προσοχή. Όταν αποθηκεύσετε το έργο σας έτσι, μην πάτε και μετακινήσετε κάποιο βιντεάκι μέσα από κανένα φάκελο. Εδώ τώρα... Μετά δεν θα το βρίσκει. Δηλαδή όταν θα ανοίξετε το KDNI το αρχείο, δεν θα βρίσκει το βίντεο στη θέση που ήταν. Θα πει, όπα, στο project που αποθήκευσες εσύ πριν, υπήρχε ένα αρχείο βίντεο, ένα Greek Look 2. Πού είναι αυτό. Είπαμε λοιπόν ότι ξεκινάει το βίντεο και εγώ θέλω από αυτό το σημείο να ξεκινάει το βιντεάκι και να σταματάει κάπου εδώ πριν πέσει το παλικάρι, γιατί εγώ δεν θέλω ας πούμε να φαίνεται ότι έχει πέσει. Εντάξει. Ναι. Και κλείνω την παρένθεση. Μου είχε ετοιμάσει αυτό το κομμάτι, όπως είναι, ξανά το τραβάω και το βάζω στην κάτω σειρά. Το κάνουμε αυτό κανονικά τώρα. Ναι, κάντε το τώρα. Α, το βάζουμε στη συνέχεια αυτού, έτσι. Ε? Το βάζουμε στη συνέχεια, δεν το βάζουμε από κάτω. Από κάτω βάλτε το γιατί. Θα δεις γιατί θέλω να το βάλεις από κάτω. Ο λόγος για τον οποίο το βάζουμε από κάτω είναι για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα εφέ μεταξύ αυτών των δύο, ώστε όταν πάει στο ένα, να μην κάνει απότομα, να κάνει λίγο ένα σκοτίνιασμα και είσοδο, όμορφο. Δηλαδή, fading. Δηλαδή, αν το κάνετε τώρα, δηλαδή, εδώ πέρα όπως είναι και το βάλω εγώ εδώ πέρα, έστω ότι το βάλα εδώ.
δείτε λίγο πόσο άσχημα θα φαίνεται. Φραπ, κατευθείαν. Θέλω να κάνω λίγο ένα transition, δηλαδή να μπαίνει ομαλά, να χάνεται το ένα και μετά να μπαίνει το δύο. Οπότε τι κάνουμε τώρα. Με control και scrolling θέλουμε λίγο να ζουμάρουμε, να φαίνεται λίγο πιο μεγάλο το σημείο. Το βλέπετε. Βλέπετε ότι έχει πάει ελαφρά κάποια κλάσματα του δευτερολέπτου από κάτω του. Τώρα, για να βάλουμε το εφέ λοιπόν μετακίνηση από αυτό το κομμάτι εδώ, προσέξτε, θυμηθείτε πάντα κοιτάμε τα δευτερόλεπτα, δηλαδή μην δούμε κανένα δευτερόλεπτο 5 με 10 και κάνουμε εμείς transition 5 έως 10 δευτερόλεπτα και γίνεται μέχρι να μεταφερθεί το ένα κομμάτι στο άλλο 5 δευτερόλεπτα. Κοιτάμε πάντα το χρόνο σε ένα καλό χρονικό διάστημα είναι του ενός δευτερολέπτου μετάβασης. Ερχόμαστε στη γωνίτσα εδώ πέρα, ναι. Το βλέπετε. Ένα πρασινάκι θα εμφανιστεί. Ναι, ναι. Το είδατε. Ωραία, κάντε απλά κλικ. Αυτό ήταν. Μάλιστα. Ένα κλικ θα το κάνετε. Και θα εμφανιστεί ένα κίτρινο κουτάκι που θα ενώνει σαν αυτοκόλλητο ας πούμε αυτά τα δύο, εντάξει. Ναι. Τώρα δείτε, αν πατήσω play, δείτε τι, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Είδατε. Πάμε να βάλουμε και άλλα κομματάκια. Πάμε ξανά στο, πώς είπαμε, επισκόπηση clip. Πάμε ξανά επισκόπηση clip, θα δείτε ότι θα είναι το player εκεί που είχαμε σταματήσει πριν, δηλαδή εκεί που είχαμε κλείσει το παρένθεση. Αφήνουμε να παίξει πάλι. Δεν θέλουμε, είπαμε, αυτό το σημείο. Ωραία. Τώρα θέλω να πάω και αυτόν εδώ το τυπά. Λίγο σιγά σιγά με το ποντίκι. Εντάξει, είναι θέμα επεξεργαστή το πόσο γρήγορα θα σας το πάει. Ωραία. Θέλω λοιπόν από εδώ που ξεκινάει αυτός ο τυπάς μέχρι εδώ που εξαφανίζεται. Και ξανά την ίδια διαδικασία. Άνοιγμα. Μάλλον, pause το βίντεο, άνοιγμα, παίξιμο, pause το βίντεο, κλείσιμο παρένθεση. Και τραβάμε ξανά το βίντεο και το βάζουμε πάλι από κάτω. Όπως σας είπα, αυτό το σημείο εγώ το θέλω κενό γιατί θα βάλουμε το logo εδώ πέρα. Γι' αυτό το αφήνω κενό και θα παίξουμε με αυτά τα δύο. Ξανά λοιπόν, πάμε εδώ πέρα με ζουμάρισμα, λίγο να δούμε τα δευτερόλεπτα, 8-9 καλά είναι και φτιάχνω το εφέ. Ξανά εδώ, πάλι επιλέγω το βιντεάκι, το πράσινο το κουμπάκι και εμφανίζεται πάλι ξανά το κίτρινο της μετάβαλαμε και το δεύτερο, οπότε το αποτέλεσμα είναι κάπως έτσι. Κάνει μετάβαση από το ένα βίντεο στο άλλο. Θα πάρουμε άλλο ένα κομματάκι βίντεο και θα το τελειώσουμε εδώ πέρα για να μην κάνουμε μεγάλο αρχείο. Πάμε ξανά στην επισκόψη των κλιπ. Πάμε play. Δεν θέλω αυτό το κομμάτι. Ούτε αυτό. Θέλω ας πούμε αυτό. Ξεκινάμε. Ωραία. Και πατάμε εδώ. Τραβάω ξανά. Ας πούμε το βάζω από εδώ πάνω. Ίδια λογική. Ξανά το πάμε λίγο μπροστά, πατάμε το πρασινάκι και μπήκε το εφέ. Εγώ έχω είμαι ευχαριστημένος με αυτό το κομμάτι, το έχω τελειώσει και θέλω τώρα να βάλω και ένα λογότυπο. Εντάξει, τι κάνουμε. Για να βάλουμε το λογότυπο, ερχόμαστε στον τορβά, ας πούμε, με τα αρχεία μας και πατάμε από εδώ το βελάκι. Βλέπετε το βελάκι. Δίπλα από το κομμάτι του το κουμπάκι με το βίντεο υπάρχει ένα βελάκι. Εντάξει. Το είδατε. Προσθήκη γράφει. Μπράβο. Θα επιλέξουμε προσθήκη clip τίτλου ή πώς το μεταφράζει. Clip. Θα εμφανιστεί αυτό το παράθυρο. Αυτό το παράθυράκι βοηθάει για δύο πράγματα. Ή να βάλετε μια εικόνα, θα φτιάξει δηλαδή ένα κλιπάκι αυτό μόνο του, ή με εικόνα ή έναν τίτλο. Ξέρω, μπορείτε να πείτε γάμος τάδε, φίλου τάδε και να το γράψετε σε εκείνη. Για να βάλουμε εικόνα, πάμε εδώ στο βελάκι
και λέει προσθήκη κειμένου και προσθήκη εικόνας. Εμείς μας ενδιαφέρει η εικόνα. Το πατήσατε, είχαμε λοιπόν προσθήκη εικόνας και βάζουμε το λογότυπο που έχουμε από το αρχείο που είχαμε μέσα στο φάκελο. Το Greek κάτω παύλα logo.png. Εντάξει. Open, έτσι. Θα δείτε ότι εμφανίζεται πάνω δεξιά, πάνω αριστερά. Ναι. Το πάμε κάτω εμείς, θέλουμε να εμφανίζεται κάπου εδώ. Τέλος, πατάμε OK. Θα δείτε ότι στο κουβαδάκι με τα clips εμφανίζεται αυτό το 5 δευτερολέπτων clip. Εντάξει. Το οποίο είναι με το λογότυπο. Αυτό τώρα το τραβάμε και το πετάμε εδώ. Γι' αυτό άφησα κενό αυτό το σημείο. Επειδή το clip αυτό είναι 5 δευτερόλεπτα, εμείς θέλουμε να πιάσει από την αρχή μέχρι το τέλος του βίντεο να εμφανίζεται το λογότυπο κάτω δεξιά. Τώρα, θα κάνουμε κάτι το οποίο εδώ δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, αλλά έχει σημασία σε βιντεάκια τα οποία υπάρχει μια ομιλία. Και έχουμε ήδη κάνει εμείς μια μετάβαση από το ένα κομμάτι στο άλλο. Αν αυτά τα δύο είχαν μέσα ομιλία, και κάναμε το transition, το ένα θα κάλυπτε τον άλλο. Δηλαδή, τη στιγμή της μετάβασης, ο ένας θα ακουγόταν πάνω στον άλλο. Για να αποφύγουμε αυτό το πράγμα, χρησιμοποιούμε μια τεχνική σύγασης του ήχου και αύξησης του ήχου. Τι κάνουμε. Πάμε στο πρώτο βίντεο και θέλουμε από εδώ ο ήχος να φθίνει σιγά σιγά και να ανεβαίνει αυτός εδώ ο ήχος, ώστε η μετάβαση να μην γίνει με τους ήχους το ένα πάνω στο άλλο. Εδώ δεν θα το διακρίνετε πολύ γιατί πρόκειται για skate. Δηλαδή skate ακούγεται στο πρώτο κομμάτι, skate και στο άλλο. Απλά σας το δείχνω για να το έχετε υπόψη. Θα έρθουμε στο πρώτο κομμάτι του βίντεο και αντί για την κάτω πλευρά, την κάτω δεξιά γωνία, θα πάμε στην επάνω δεξιά γωνία. Που θα εμφανιστεί εδώ κύκλος, δεν θα εμφανιστεί τριγωνάκι, θα εμφανιστεί ένας κύκλος. Το βλέπετε? Ωραία. Αν το κρατήσετε πατημένο και το τραβήξετε, θα εμφανιστεί αυτή η κόκκινη διαγώνιος. Αυτό τι λέει στο βίντεο, λέει ότι μόλις φτάσεις σε αυτό το δευτερόλεπτο, άρχισε σιγά σιγά να φθίνεις τον ήχο. Εντάξει. Ερχόμαστε και στο δεύτερο κλιπ που εδώ θέλουμε να αυξάνει το ήχος, οπότε κάνουμε το αντίθετο. Οπότε έχουμε στο ένα βιντεάκι ο ήχος να φθίνει και στο άλλο βιντεάκι να αυξάνει. Πάμε τώρα να βάλουμε την μουσική όπως από πίσω. Για να το κάνουμε αυτό είναι πολύ απλό. Ερχόμαστε στη μουσική και θέλουμε ας πούμε... Θέλω να ξεκινάει από εδώ. Το παίρνω. Το τραβάω. Θέλω να ξεκινάει από το 0. Δεν θέλουμε αυτό το κομμάτι, είναι περιττό. Οπότε με το ψαλιδάκι από κάτω επιλέγουμε το σημείο που θέλουμε να κόψουμε. Έτσι, δηλαδή κάπου εδώ. Το κόβουμε και επιλέγουμε και delete αρχεία. Δεν θέλουμε. Το ψαλιδάκι είναι μόνιμα ενεργό, δηλαδή με το που κόψετε θα πρέπει να ξαναπάτε εδώ κάτω να επιλέξετε το ποντίκι, το selection, το εργαλείο επιλογής. Έχουμε το λογότυπο. Έχουμε τη μουσική υπόκουση και έχουμε και τα κομμάτια από το βιντεάκι. Και θέλουμε και αυτό, η μουσική, να μην μπαίνει απότομα, γιατί είναι λίγο κάπως απότομα ξεκινάει. Δηλαδή, δείτε τώρα. Θέλουμε να ξεκινάει κάπως λίγο πιο ομαλά. Οπότε πιάνουμε αριστερά πάνω το βιντεάκι, μέχρι να τον ήχο, εδώ. Μέχρι να εμφανιστεί το πράσινο το κυκλάκι. Το τραβάμε προς τα κάτω, ας πούμε 2 δευτερόλεπτα. Και οπότε ο ήχος ξεκινάει κάπως έτσι.
Δεν ξεκινάει από τώρα, ξεκινάει λίγο πιο ομαλά. Θέλουμε να τελειώνει και ο ήχος καλά, οπότε κάνουμε από δεξιά πάνω λίγα δευτερόλεπτα. Εντάξει, τώρα δεν φαίνεται και πολύ, γιατί είναι λίγα δευτερόλεπτα. Ωραία. Αυτό ήταν. Το project είναι έτοιμο. Τώρα πώς βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα. Πάμε, πατάμε render. Ναι. Τι θέλουμε να το κάνουμε, να το ανεβάσουμε στο YouTube. Βλέπουμε το YouTube. Ξέρω εγώ το 480 θέλω εγώ. Έτσι, γιατί το αρχείο είναι ήδη μικρό. Θέλουμε 480. Ελέγχουμε ότι μπορούμε να αυξήσουμε τα threads εδώ πέρα στο encoder. Αν δεν πειράζει, τι θα κάνουμε. Και render του φα... Α, προσέχουμε το πού θα πάει. Ας πούμε ότι εγώ το θέλω τώρα αυτό τελικό. Από τη διαδρομή επιλέγουμε πού θα αποθηκευτεί, με ποιο όνομα θα αποθηκευτεί, πού θέλουμε να το στείλουμε, YouTube, και πατάμε render to file. Ας δούμε λίγο το αποτέλεσμα. Εμένα έχει ολοκληρωθεί, οπότε μπορούμε να δούμε το τελικό. Το αποτέλεσμα. Απορίες, πώς σας φάνηκε? Πολύ καλό το μάθημα. Μήπως θέλει τριβή από εμάς. Θέλει τριβή. Άμα δεν κάνεις εξάσκηση, δεν μπορείς. Θέλει εξάσκηση. Για αυτό που μπορείτε να κάνετε. Τραβάτε με το κινητό σας. Ενώ μιλάτε, περιγράφετε τι βλέπετε. Μάλιστα. Αυτό το βίντεο θα έχει τη φωνή σας και το θόρυβο. Άρα έχετε ένα καλό υλικό να ξεκινήσετε. Αφήστε τα λόγο, ξεχάστε τα λογότυπα. Εγώ το έδειξα απλά για να το δείξω, για να δείτε πώς βάζετε κάτι πάνω από το βίντεο. Αφήστε και τη μουσική στο background, ξεχάστε και πάρτε το βίντεο όπως είναι πάνω στο KDN Live, βάλτε το, κόψτε, ράψτε, μειώστε το θόρυβο όπως σας το έδειξα. Για να πάρετε μια γεύση. Το αρχικό αρχείο δεν το πειράζει, έτσι. Όχι. Αυτό το αρχείο που εξάγω είναι ξεχωριστό αρχείο. Το αρχικό αρχείο παραμένει ίδιο. Δεν κινδυνεύει να το πω. Όχι, δεν κινδυνεύει καθόλου.